να περάσει το επόμενο ταλέντο. Καλησπέρα. Αχα! Καλησπέρα. Πώς ονομάζεστε? Εγώ ονομάζομαι Περικλής Κόκκινος. Και η κοπέλα τη λένε Σίθη. Ήρθαμε να διαγωνιστούμε στο κλασικό μπαλέτ του Λεύκη Φαγός και εγώ χαίστηκα. Πες και εσύ Σίθη. Πες και εσύ Σίθη. Και από πού είστε? Εγώ είμαι από τη Σάμο. Εσύ είσαι από τη Σύφηνο. Και τι δουλειά κάνετε? Εγώ είμαι βαρκάρης. Αυτό το καταλάβαμε. Δεν μου λες. Έχεις κάνει προσθετική? Πού? Πού λέει? Για κάτω μιλάω. Αυτό που βλέπουμε είναι το δικό σου, το φυσικό σου, έχεις βάλει extension. Το φυσικό μου. Το φυσικό σου. Το φυσικό μου, πες και εσύ, Σίση. Πες και εσύ, Σίση. Δεν ξέρεις, πού αποκοιμήθηκες στο καράβι. Και μάλιστα μπρούμητα. Βαρκάρεις λοιπόν. Ναι, αλλά όταν έχω ελεύθερο χρόνο, δουλεύω και σαν αβαγωθώστης. Και δεν μου λες το σωσίβιο, δεν το βγάζεις ποτέ. Ποιο θα σύμπιο? Αυτό αγάπη μου εκεί μπροστά. Αυτό? Ναι. Όχι το μπρατσάκι. Δεν είναι στο σύμπιο, η κοιλιά μου είναι. Το καταλάβαμε, αυτό λέω. Τα κιλά δεν είναι αρκετά για να χορεύεις κλασικό μπαλέτο. Είναι, αλλά τι να κάνω, ήδη κάνω προσπάθειες να δυνατήσω. Έχω αρχίσει τρεις δίαιτες μαζί. Γιατί τρεις? Δεν χορταίνω με τη μία. Παλιότερα έκανα τη δίαιτα της Παναγιάς. Τη δίαιτα της Παναγιάς? Ναι, τρως όσο θες και μετά λες, όχι Παναγιά μου. Αλλά τώρα παρατήτως κάθε βράδυ τρώω δύο γιαούρτια. Α, δηλαδή άμα σήμερα φας τρία γιαούρτια θα σε χαλάσει? Θα κάνει κακό στη δίαιτα? Λέμε ρε παιδί μου. Στο είπα ηλίθεια να μην έρθω να μας κοροϊδεύουν. Φαγώθηκες ηλίθεια, ηλίθεια. Συγγνώμη φίλε να σου μιλάω έτσι, αλλά είστε ηλίθεια. Και δεν μου λες Περικλή, η Σίτσι. Η Σίτσι τι? Λέω, η Σίση με τι ασχολείται? Α, είναι η δασκάλα μου. Στο χορό? Όχι, στα αγγλικά. Α, ξέρεις και αγγλικά? Κομψή κομψά. Κομψή κομψά, δεν βλέπω να περνάει στο τελικό. Και ξέρει χορό? Ναι, είναι καλό, αυτή θα γόθηκε να έρθουμε, εγώ χαίστηκα. Πες και εσύ, Σίση. Πες και εσύ, Σίση. Εγώ ήρθα μαζί της στα γαρνιτούρα. Δηλαδή? Συνοδεύω, όπως συνοδεύουν το κοτόπουλο οι μπάμνετς, όπως συνοδεύει το ρύζι τα σουτσουκάκια, εγώ συνοδεύω τη Σίση. Τώρα πες και εσύ, Σίση. Πες και εσύ, Σίση. Δεν μιλάς. Είναι δυο αδερφές δίδυμες, τι μου και η πείρα. Και τι θα μας χορέψετε σήμερα? Θα σας χορέψουμε τη λίμνη των Κύκνων. Δεν μου λες. Θα βουτήξεις και εσύ μαζί με την κοπέλα. Γιατί δεν βλέπω να χωράτε και οι δυο μαζί στη λίμνη? Δεν πουτάτε καλύτερα ένας ένας. Λέμε ρε παιδί μου, δεν μου μοιάζει με κύκνο. Πιο πολύ μου φέρνει σε αγριόπα πια. Στόπα αλήθεια να μην έρθουν να σκοϊδεύουν. Φαγώθηκε η ηλίθεια, η ηλίθεια. Συγγνώμη φίλε να σου μιλάω έτσι, αλλά είσαι ηλίθεια. Όχι, θα βουτήξει μόνο η Σίση. Εγώ θα κάτσω απ' έξω και θα πλατσουρίσω. Θα τρώω τα ψωμάκια που θα μου πετάνε περαστική. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Να αρχίσουμε να χορεύουμε. Άντε, γιατί μην κεφτόμαστε από τη δουλειά. Είδαμε δίχτυα όλη μέρα σήμερα. Πάμε, ωραία, ηλίθεια. Τι κάνουμε, δεν θυμάμαι. Α, καθόμαστε. Ναι, κάθισε με μία άνεση. Μπορώ να κάτσω με τέτοια άνεση με αυτό εδώ ανάμεσα στα πόδια μου. Θα ήθελε να δέξει αυτό ανάμεσα στα πόδια σου. Θα ήθελε, αλλά πού τέτοια τύχη. Κατάλαβα από το χαμόγελο. Κάτσε εδώ. Θα φέρω τώρα αυτό να κάτσω. Θα πάμε να στραβουλήξω κανένα γόνατο. Δεν επανέρχεται μετά. Τι έγινε? Γύρισε μια τρίχα. Αλλά πού είχε πάει τρίχα και γύρισε τέτοια ώρα? Πού
Αλληλής αυτό. Τι γελάς Τσέστη, φοβάμαι κάτω πάνω. Και μου αρέσει. Γιατί είναι μη γίνει η αρχή, μετά συνηθίζεις. Ελία. Το βολέσαι τώρα, ε. Αλήθεια. Το άμα πλώθει. Το άμα πλώθει. Ωραία. Τώρα τι κάνω. Α, τα χέρια έτσι. Κατέβα κάτω, μωρή ηλίθεια, σηκώθηκε μόνη σου. Βοήθα. Βλέπω αυτό πόνο. Πώς σας φάνηκαν? Εγώ προσωπικά δεν τρενάθηκα. Εγώ θα ήθελα να τους ξαναδώ. Εγώ θα ήθελα να ξαναδώ μόνο τον νεαρό. Όχι εδώ, σπίτι μου. Έλα, γόρι μου. Πάρε τη διεύθυνσή μου. Θα σε κάνω αστέρι σαν το Μαρτάκι. Αλήθεια.